και θα έρθω και εσάς, κύριε Κατρούγκαλε, και από τη θέση που είχατε ως Υπουργός Εξωτερικών. Όσα χρόνια η Ελλάδα παρέχει διευκολύνσεις προς την Αμερική, παρέχει βάσεις ή οτιδήποτε άλλο αυτό προβλέπετε, ουσιαστικά ανησυχούν πολύ και λένε, μα καλά, εμείς προσφέρουμε σαν Ελλάδα, ωστόσο τι παίρνουμε πίσω, δηλαδή ότι δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα σε όλα αυτά τα οποία καταφέρνει και δίνει η Ελλάδα απλόχερα στην Αμερική ή σε όσους συμμάχους βεβαίως στο παρελθόν έχουν συνάψει τις συμφωνίες. Εσείς λοιπόν σαν Υπουργός Εξωτερικών έχετε περάσει, έχετε βρεθεί από τα γρανάζια αυτά. Και το ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η δυσκολία ή αν θέλετε ποιο είναι το ζήτημα εκείνο το οποίο δεν αφήνει την ελληνική πλευρά να θέσει ξεκάθαρα τις διεκδικήσεις της. Μα ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική προχωράς με βάση τη σύμπτωση συμφερόντων. Έλεγε ένας μεγάλος Άγγλος κοινοβουλευτικός και διπλωμάτης ότι οι χώρες δεν έχουν μόνιμους φίλους ή μόνιμους εχθρούς, έχουν πάγια συμφέροντα. Εμείς προσπαθούσαμε. Δεν υπάρχουν κοινώς φιλίες. Είναι ουσιαστικά τα διπλωματικά συμφέροντα που ταυτίζονται για να προχωρήσει ή να μην προχωρήσει με κάποιον. Μερικές φορές βλέπουμε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ότι και οι διαπροσωπικές σχέσεις, βλέπε σχέση Προέδρου Τραμπ, Προέδρου Ερντογάν, παίζουν ένα ρόλο. Αλλά είναι ένας ρόλος σχετικά δευτερεύον σε σχέση με τα μόνιμα και πάγια συμφέροντα που έχουν οι χώρες. Εμείς λοιπόν ξεφύγαμε πράγματι από μια αντίληψη που ήθελε η Ελλάδα να είναι δεδομένη και προτεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ. Και βελτιώσαμε σε στρατηγικό επίπεδο τις σχέσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Κίνα, που είναι ο στρατηγικός τους ανταγωνιστής σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς το πετύχαμε αυτό? Αναζητώντας και με τις δύο αυτές χώρες πού έχουμε σύμπτωση συμφερόντων. Πού είχαμε σύμπτωση συμφερόντων με την Αμερική? Να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε με ειρηνικά μέσα και κυρίως το ενεργειακό μια πολύ ασταθή περιοχή, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Και έτσι πράγματι χτίσαμε, προωθώντας τις πολύ περισσότερο, τις τριμερείς συνεργασίες που και στο παρελθόν είχε η χώρα αναπτύξει. Ευτυχώς ήταν ένας τομέας, κύριε Κατρούγκαλε, που έγινε υπήρξε διαφορά. Μια συνεννόηση και τέλος πάντων σήμερα βλέπουμε και τα ωφέλη. Που έγινε διαφορά. Ή τουλάχιστον θα τα δούμε πολύ σύντομα. Ότι σε αυτές τις τριμερείς συμφωνίες και ειδικά στη συνεργασία με το Ισραήλ και με την Κύπρο, που είχε ως αντικείμενο την κατασκευή του AWIST MED, δέχθηκαν οι Αμερικανοί να προσέλθουν ως το τέταρτο μέρος, σε αυτό το σχήμα 3-1. Ούτως ώστε να στείλουν ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ότι πέρα από την οικονομική σημασία που μπορεί να έχει ο EastMed, εδώ πρόκειται κατεξοχήν για μια γεωστρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στο να σταθεροποιήσει την περιοχή. Και είχαμε πράγματι δηλώσει υποστήριξης στον EastMed και ταυτόχρονα καταδίκης της προκλητικής ενέργειας της Τουρκίας, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω εδώ ότι πάλι επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε μόνο επιβολή κυρώσεων, είχαμε και ξεκάθαρη ρητή καταδίκη των ενεργειών της Τουρκίας ως παράνομων και προκλητικών. Ενώ σε σύγκριση, την επαύριο των ημείων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε προχωρήσει σε μια δήλωση ίσων αποστάσεων. Εντάξει, τώρα πήγατε πολλά χρόνια. Πήγα πολλά χρόνια πριν για να δείξω. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Προσπαθώ να σας δείξω όμως ότι εμείς προσπαθήσαμε να κινηθούμε ακριβώς στην κατεύθυνση που είπατε. Στο πώς μπορούμε στη βάση της ευθυγράμμισης συμφερόντων και της αμοιβαιότητας να ενισχύσουμε τις στρατηγικές σχέσεις, όμως παίρνοντας κάτι. Τι αυτό που περίμενε. Πήραμε, αν μπορείτε λίγο να μας το διευκρινίσετε, γιατί ναι, νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί πολλούς Έλληνες. Βεβαίως. Καθώς είναι ένα απτό συγκεκριμένο πρέπει αποτέλεσμα. Πρέπει να δει κανείς τις σχέσεις μας με την Τουρκία και τη γενικότερη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια είχαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών ως βασική σταθεροποιητική κίνηση. Στην Ανατολική Μεσόγειο, λοιπόν, τι έπρεπε να κάνουμε? Να αντιδράσουμε απέναντι σε μια πάγια πολιτική αναθεωρητισμού της Τουρκίας, που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και προβάλλει δύναμη. Πώς μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Μια επιλογή θα ήταν να επιλέξουμε τη στρατιωτικοποίηση, να επιλέξουμε το παιχνίδι του αντιπάλου. Αυτό προφανώς θα ήταν μια χαμένη ιστορία. Γιατί και εμείς πάντοτε έχουμε ως βάση το διεθνές δίκαιο και ποτέ δεν παίζεις το παιχνίδι με τους όρους του αντιπάλου σου. Τι προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε? Μέσω μιας θετικής ατζέντας που είχε στον πυρήνα της το ενεργειακό, να μην δημιουργήσουμε συμμαχίες εναντίον της Τουρκίας, να δημιουργήσουμε συμμαχίες για την προώθηση των δικών μας συμφερόντων και των συμφερόντων των άλλων χωρών της περιοχής, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, του Λιβάνου, με βασικό πάντοτε συνεταίρο την Κύπρο. Πού τύχει αυτό το αποτέλεσμα? Η Κύπρος να εκμεταλλεύεται. Συγγνώμη, κύριε Κατρούγκαλε, λίγο να μείνω στο κομμάτι αυτό. Ναι. Γιατί λέτε, για παράδειγμα, ότι προσπαθήσατε να κάνετε ενεργειακές συμμαχίες. Πετύχαμε. Πετύχατε. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Προσπαθήσατε λοιπόν να κάνετε και πετύχατε συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα. Ο αγωγός EastMed όμως, για τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή,
που ουσιαστικά έχετε σε αντίθεση με την Αίγυπτο, η οποία έχει τα δικά της κοιτάσματα, έχει ανταγωνιστικές υποδομές και είναι βέβαια μια χώρα η οποία όμως φιλοδοξούμε αύριο μεθαύριο να χαράξουμε μια κοινή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πολύ καλά λέτε. Άρα λοιπόν, πώς ακριβώς πρώτα, αντίστοιχες τριμερείς συνεργασίες είχαμε αναπτύξει και με την Αίγυπτο και μάλιστα με προσκαλεσμένη χώρα, εκεί τη Γαλλία ως τέταρτο παράγοντα. Και μάλιστα η Αίγυπτος δέχτηκε να μπει στη συζήτηση πώς θα εκμεταλλευτούμε συνολικά από εκείνου όλες αυτές οι χώρες που ανέφερα, τους φυσικούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα η ίδια συμμετείχε σε αντίστοιχο φόρουμ που είχε ως σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των πόρων αυτών. Μισό λεπτό και όμως, γιατί θέλω να δώσω μια εικόνα για το γιατί μέχρι στιγμής δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την συνάντηση. Νομίζω ότι αυτό είναι Τραμπ. Κοινή άποψη. Επιτρέψτε μου να κάνω βεβαίως μια πρόβλεψη για το τι θα πείτε και εσείς οι υπόλοιποι κύριοι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια κοινή αποδοχή. Πάντως, νομίζω και εγώ ότι προκύπτει από τα γεγονότα. Γιατί τα γεγονότα ποια ήταν? Ότι μέχρι τη στιγμή που πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ, είχαμε υποστηρικτικές δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε από το State Department, είχαμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο Κογκρέσο. Την πρόθεση ενός νομοσχεδίου από τους γερουσιαστές Μενέντες και Ρούμπιο, με ομώνυμο τίτλο με τον EastMed, αλλά με όχι το ίδιο αντικείμενο. Και τι περιμέναμε? Να έχουμε τουλάχιστον μια υποστηρικτική δήλωση από μεριάς του πρόεδρου Τραμπ. Και τι είδους υποστηρικτική δήλωση? Καταρχήν στον EastMed και το σχήμα 3-1, γιατί αυτό ήταν το επίτευγμα της ελληνικής διπλωματίας την τελευταία περίοδο. Και επίσης μια πιο σαφή καταδίκη, ή αν όχι πιο σαφή, τουλάχιστον στο ίδιο μήκος με το State Department και το Κογκρέσο, των παράνομων ενεργών της Τουρκίας. Μάλιστα. Και επίσης δύο πράγματα θα σας πω, συγγνώμη, δεν θα παραντολογήσω. Και μάλιστα εν όψη του ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε πράγματα που η ελληνική διπλωματία δεν είχε δώσει στο παρελθόν. Όταν ξεκίνησα το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ το Δεκέμβριο του 2018, η βασική πίεση που δεχθήκαμε ήταν για την Κίνα. Γιατί θέλετε να βελτιώσετε τις σχέσεις μας μαζί μας και ταυτόχρονα να βελτιώσετε τις σχέσεις? Είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά, προφανώς. Και απαντήσαμε λοιπόν ότι με την Κίνα η σύμπτωση των συμφερόντων μας είναι οικονομική. Δεν είναι πολιτική όπως με τις ΗΠΑ. Και είπα ευθέως στον κύριο Πομπέο ότι τη διάρκεια της κρίσης είχαμε 100 δισεκατομμύρια από επένδυση. Μπορείτε να μας τα δώσετε σε αυτά? Αν δεν μπορείτε να μας τα δώσετε, η πολιτική μας, που τη θεωρούμε ορθή πολιτική, είναι μια πολιτική πολυδιάστατη, οικονομική, γέφυρας. Άρα, τι έδωσε ο Πρωθυπουργός? Ναι. Από ένα briefing που έδωσαν ο πρέσβης των ΗΠΑ, ο κύριος Πάιατ, και ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, η πρώτη πρόταση ξεκινά με το ότι φαίνεται η ελληνική πλευρά να έχει συμφωνήσει το δίκτυο 5G να πάει σε αξιόπιστο πολιτή. Αυτές είναι επιλέξει οι λέξεις του ανακοινοθέντος και θέλω να είμαι προσεκτικός. Είναι αυτό βέβαια ψηλά γράμματα, γιατί μπαίνουμε σε άλλου είδους. Σημαίνει το εξής με απλά λόγια για τους τηλεθεατές μας. Φαίνεται να αποκλείεται από την αγορά του 5G η Huawei, η μεγάλη εταιρεία κινέζικη. Την οποία έχει γίνει βεβαίως. Αυτό δεν το έχουν κάνει οι Βρετανοί, δεν το έχουν κάνει οι Γερμανοί, δεν το έχει κάνει το Ισραήλ. Ένα λεπτάκι. Δεύτερο. Να πω και το δεύτερο που δώσαμε. Το δεύτερο που δώσαμε ίσως είναι ακόμα σημαντικότερο. Εμείς αναπτύσσοντας σχέσεις με την Αμερική και τις σχέσεις μας με την Κίνα, θέλαμε επίσης η Ελλάδα να είναι μια γέφυρα πολιτική ανάμεσα στο σπίτι μας, το πολιτικό, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δυνάμεις όπως είναι ο αραβικός κόσμος και το Ιράν. Το 2016 λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τότε, Αλέξης Τσίπρας, πηγαίνει στο Ιράν. Σήμερα, στο Atlantic Council, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έκανε μια δήλωση υποστήριξη στην εκτέλεση Σουλεϊμανή, που δεν την έχει δώσει καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι σε μια τροχιά αποχώρησης τώρα. Πάντως, είπε με άλλα λόγια, ο κ. Πρωθυπουργός μίλησε για αποκλιμάκωση, άσχετα αν υπάρχει σημασία βέβαια. Να το τονίσω αυτό. Η χώρα μας λοιπόν, για ένα σοβαρό θέμα που αφορά και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αποκλίνει από τις θέσεις που έχουν όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται να επιλέγει μια θέση στήριξης της εκτέλεσης που, επαναλαμβάνω, καμιά άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει κάνει. Λοιπόν, γιατί, τι κερδίσαμε από αυτά? Κύριε, εγώ βλέπω αντιθέτως, και θα αυτή η τελευταία φράση που θα σας διαβάσω. Αυτό, η Βρετανία έχει δυνατότητες επίσης, αλλά είναι υποέξοδο. Ακριβώς αυτό είπα. Και μια τελευταία φράση που θα σας διαβάσω. Θα έχουμε, ίδιο, κύριε Κατρούγκαλε. Τελευταία φράση για να τα συναντήσω όλα αυτά. Για να πάω στον κύριο Καραϊτίδη, παρακαλώ. Στο ίδιο αυτό briefing του κυρίου Πάιατ με Αμερικανό άλλο αξιωματούχο, γίνεται μια δήλωση, μια ερώτηση από Έλληνα δημοσιογράφο. Και ρωτιάται για τις σχέσεις με την Τουρκία. Και τι απαντούν, και ποια απαντά πια το State Department, προσέξτε, όχι ο πρόεδρος Τραμπ. Απαντά: όλες οι πλευρές στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνεργάζονται για την επίλυση των διαφορών τους
και να αποφεύγουν κινήσεις που μπορεί να ερμηνευθούν ως προκλήσεις. Από την ξεκάθαρη άρα καταδίκη των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας, από το State Department τώρα, στην προετοιμασία της επίσκεψης, λοιπόν, μπορεί να ερμηνευθούν ως προκλήσεις. Και δεύτερη, χειρότερη ακόμα φράση. Ο Τραμπ έχει εξαιρετική συνεργασία με Ερντογάν και Μητσοτάκη. Ναι. Και άρα προτιμούμε να εστιάζουμε σε ζητήματα που μας ενώνουν και το κοινό μας συμφέρον για την ασφάλεια, αντί να κοιτάμε τις προκλήσεις. Μείνετε σε αυτό. Πήγαμε θα πίσω, έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα Τούργκαλε. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι.